και το λαό της Κούβας καταδικάζοντας την τεράστια υποκρισία και τους επικίνδυνους σχεδιασμούς στον ΗΠΑ της αντικουβανικής μαφίας και των μισθοφόρων τους μέσα στην Κούβα. Αξιοποιούν δυσκολίες που προκαλεί ο ίδιος ο ασφυκτικός αποκλεισμός στον ΗΠΑ και προσπαθούν να μεθοδεύσουν αντιδραστικές εξελίξεις έως και την εμπεριαλιστική επέμβαση στην Κούβα. Η Κούβα δίνει τη μάχη της ζωής για το παρόν και το μέλλον. Κόντρα στις συνέπειες ενός δολοφονικού εμπάργκο 6 δεκαετιών που ακόμη και σε συνθήκες πανδημίας του κορονοϊού της απαγορεύει την εισαγωγή μιας σειράς ιατρικών ειδών και προμηθειών πρώτης ανάγκης. Η όξυνση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο λαός της Κούβας είναι τεράστια. Είναι συνέπεια της κλιμάκωσης του εμπάργκο με νέα πρόσθετα μέτρα που πάρθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ που διατηρεί και συνεχίζει ο Μπάιντεν. Αυτοί που μιλούν σήμερα για ανθρωπιστική κρίση στην Κούβα και δίθεν αγωνιούν για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κουβανών είναι οι ίδιες δυνάμεις που δολοφονούν λαούς σε Ιράκ, Αφγανιστάν, Παλαιστίνη, που εντείνουν ολοένα και περισσότερα την καταστολή, το φακέλωμα, που ισοπεδώνουν και περιστέλουν ακόμη και στοιχειώδες λαϊκές ελευθερίες. Την ίδια στιγμή που οι ρατσιστικές δολοφονίες από αστυνομικούς είναι καθημερινό φαινόμενο στη ΣΥΠΑ, η υποκρισία και τα ψέματα των υπερεαλιστών είναι καλυμμένα με το αίμα παλαιότερων επαβάσεών τους για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι ίδιες δυνάμεις και στην Ελλάδα που δήθεν νοιάζονται για τα δικαιώματα του λαού της Κούβας μέσα στην πανδημία ψήφισαν νόμους για την ποινικοποίηση της απεργίας και της συνδικαλιστικής δράσης και κλείνουν νοσοκομεία γιατί είναι περιττά, ενώ σπέρνουν απ' άκρη σ' άκρη της χώρας αμερικανατολικές βάσεις και υποδομές. Με κάθε ευκαιρία ξεπλένουν τον αμερικάνικο υπεριαλισμό. Τη στιγμή που στη ΣΥΠΑ έσκαβαν μαζικούς τάφους για τα θύματα της πανδημίας και της ιδιωτικοποιημένης υγείας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κυβερνήσεις αξιοποιούσαν την πανδημία για το χτύπημα των μισθών, των συντάξεων και των εργασιακών δικαιωμάτων. Το νησί του Φιντέλ και του Τσε πήρε μέτρα προστασίας της υγείας των κατοίκων του. Ανέπτυξε 5 εμβόλια ενάντια στον κορονοϊό και έστειλε ιατρική βοήθεια σε μία σειρά χώρες σε όλο τον πλανήτη. Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο χαιρετίζουν και εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους στο λαό της Κούβας για τη σταθερή του διεθνιστική και ανθρωπιστική προσφορά στους τομείς της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού. Οι αγώνες του κουβανικού λαού κόντρα σε όλες τις δυσκολίες αποτελούν σύμβολο για τους αγώνες των εργαζόμενων διεθνώς. Απαιτούμε την άρση του αποκλεισμού και όλων των κυρώσεων κατά της Κούβας. Όχι στις υπεριαλιστικές προβοκάτσιες. Η Κούβα δεν είναι μόνη της. Συναδέλφιζες και συνάδελφοι, δεν λέμε ραντεβού το Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. Παραμένουμε σε ετοιμότητα, μπορεί να χρειαστεί πολύ νωρίτερα να ξανασυγκεντρωθούμε, να ξανακάνουμε συλλαλητήριο. Δεν κατεβάζουμε τα ρολά στα σωματεία. Είμαστε εκεί για να υπερασπιστούμε τους συναδέλφους μας, για να μπούμε μπροστά σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται. Και προβλήματα εμφανίζονται πολλά. Πρώτα απ' όλα
στον τομέα της υγείας. Απαιτούμε κόντρα στις κατευθύνσεις της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μεγαλοεπιχειρηματιών, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, αποτελεσματικό σύστημα υγείας. Απαιτούμε μαζικούς εμβολιασμούς και στους χώρους δουλειάς. Παρόλα αυτά, δεν ανεχόμαστε με κριτήριο την επιλογή των εργαζομένων τα αν θα εμβολιαστούν ή όχι, να βάλουν χέρι στα εργασιακά ή στα δημοκρατικά μας δικαιώματα. Υπερασπιζόμαστε τους συναδέλφους. Έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, το προηγούμενο διάστημα, ότι το νομοσχέδιο Χατζηδάκη δεν τελείωσε όταν έγινε νόμος από τη Βουλή, αλλά ορθώνουμε το ανάστημα, υψώνουμε εμπόδια σε κάθε εφαρμογή στους χώρους δουλειάς, είτε πρόκειται για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, είτε πρόκειται για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, ηλεκτρονικές εκλογές και πάει λέγοντας. Το ίδιο και με το νομοσχέδιο που ετοιμάζουν και για την εκπαίδευση, όπως επίσης και για την ασφάλιση με τα επικουρικά ταμεία. Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά, είμαστε τα μάτια και τα αυτιά των σωματείων μας στους χώρους δουλειάς, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας και τους συναδέλφους μας σε κάθε περίπτωση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.